Έχουμε μία παρουσίαση αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. Ειδικά κατά τον Δεκέμβριο του 2022, πριν από λίγες ημέρες, μέσα σε ένα μήνα, προσέξτε, αυξήθηκε κατά 14,3%. 70 το 22, 52 το 21, 48 το 20, 61 το 19 και το 18, 45. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και βέβαια είχαμε το τραγικό περιστατικό με το δυστύχημα της άτυχης κοπέλας στην Θεσσαλονίκη, πραγματικά, που είχε βγει μπροστά, είχε γίνει εθελόντρια, είχε προτάξει την ανάγκη όλοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και μετά το θάνατό της αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν αυτή την ευαισθησία και τις δικές της πρωτοβουλίες και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε, να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Σπύρου. Τον κύριο Γιώργο Σπύρου, είναι αντιπρόεδρος του Αιματοκρίτη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, κύριε Σπύρου? Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτή την κινητικότητα η οποία καταγράφεται στο κομμάτι της δωρεάς οργάνων. Δηλαδή, συνάνθρωποι μας πρόθυμοι να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο ζωής που έχουν στα χέρια τους και επιθυμούν να το δώσουν στον συνάνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Όταν παρουσιαστεί ένα ιδιαίτερο περιστατικό δωρεάς, συνήθως βλέπουμε μια μικρή αύξηση. Αυτό έγινε και τώρα, έτυχε 2-3 περιπτώσεις δωρεάς οργάνων τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους. Το θέμα είναι όμως ότι σαν χώρα συνεχίζουμε να είμαστε η ουραγή της Ευρώπης στη δωρεά οργάνων. Είμαστε η τελευταία χώρα σε αριθμό δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και ναι, είναι μια μικρή αύξηση αυτή, όμως για να καταφέρουμε να φτάσουμε τις υπόλοιπες χώρες πρέπει να κάνουμε αυξήσεις στις τάξεις του 300-400%. Μάλιστα. Όπως μας είπατε, δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρξε αυτή η αφορμή, αυτή η κινητοποίηση. Σε επίπεδο Κρήτης να εστιάσουμε λίγο που βρισκόμαστε και ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσει και η κεντρική πολιτεία με σύμμαχο εσάς, ανθρώπους που βρίσκεται δίπλα στο σύστημα. Κοιτάξτε να δείτε, το συνεχώς συζητάμε για τον κόσμο, αν το δέχεται ο κόσμος και τα λοιπά. Αυτό που έχει φανεί είναι ο κόσμος έχει αποδεχθεί την ιδέα. Το θέμα είναι αν υπάρχουν υποδομές να μπορέσουν να γίνουν οι δωρεές οργάνων. Τώρα τελευταία γίνανε κάποιες κινήσεις, μπήκαν συντονιστές μεταμόσχευσης σε κάποια νοσοκομεία προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύουν ότι θα αυξήσουν τη δωρεά. Πόσο δεν το ξέρουμε ακόμα. Το θέμα είναι ότι η δωρεά δεν είναι τόσο απλή. Λέμε θέλω να γίνει δωρεά. Πρέπει να υπάρχουν κρεβάτια στην εντατική υποδομή, η οποία δυστυχώς πιστεύω ότι εκεί μειονεκτούμε. Μάλιστα. Δηλαδή συζητάμε για τον κόσμο, αλλά έχουμε αφήσει την υποδομή που χρειάζεται χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο σε αυτό. Μάλιστα, χωρίς να φταίει ο κόσμος βέβαια, αυτός ο οποίος φταίει είναι κεντρικά το Υπουργείο, κυβέρνηση, το κράτος, ο σχεδιασμός, έτσι δεν είναι? Δεν έχει θέμα ποιος φταίει, θέμα είναι τι κάνουμε για να πάμε μπροστά. Κοιτάξτε, υπήρχε εποχή, το 2008, είχαμε φτάσει στους 98 δότες εκείνη τη χρονιά. Και πήγαινε αυξανόμενα. Κάποιες λάθος στρατηγικές, κάποιοι λάθος νόμοι, τότε έριξαν τη μεταμόσχευση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι άλλαξε. Το 2023 πώς έχει ξεκινήσει και στο κομμάτι της δωρεάς, αλλά και στο κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας, κύριε Σπύρου? Στη δωρεά είναι νωρίς ακόμα. Συνήθως κάνουμε ταμεία στο τέλος του χρόνου. Είναι πολύ λίγα, οπότε πρέπει να περιμένεις. Στην εθελοντική αιμοδοσία καλά πάμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην Κρήτη. Οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες όμως και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Εντάξει, οι ανάγκες, κοιτάξτε, δεν συγκρίνεται. Στο ένα, για να πλησιάσουμε πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τους δότες οργάνων.
4 και 5 φορές από αυτούς που έχουμε, στην αιμοδοσία είναι ένα μικρό ποσοστό που λείπει κάθε χρόνο. Ή αν θέλετε που δεν υπάρχει έγκαιρα, το καλύπτουμε καθυστερημένα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο ως προς το σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Στην αιμοδοσία στην Κρήτη είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, στην υπόλοιπη Ελλάδα σε λιγότερο καλό, αλλά όχι σε τραγικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σπύρου.